την 21 Δεκάτου του 2011 στην περιοχή του Νεόκαστρου βρέθηκε από αστυνομικούς της υπηρεσίας μας πτώμα 58χρονου συνεδαφού, το οποίο έφερε τραύμα από κυνηγητικό όπλο στη δεξιά θωρακική χώρα. Με τα στοιχεία που συλλέξαμε εκεί τις ημέρες και με την έρευνα που έκανε το Τμήμα Ασφάλειας Βέρειας, και αφού ήρθε σε επαφή και συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, εξιχνιάστηκε το έγκλημα. Συνελήφθησαν τρεις συμμεδαποί, ήδη ο ηλικίας 25 ετών, γιος του θύματος, ως φυσικός αυτουργός του φόνου, η σύζυγός του 51 ετών, ως ηθικός αυτουργός του φόνου, και ένα συνεργός 31 ετών, γιος του θύματος. Προσήχθησαν εδώ στην υπηρεσία μας, εξετάστηκαν και ομολόγησαν την πράξη τους και μάλιστα περιέγραψαν με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης του καθενός και το βαθμό εμπλοκής και συμμετοχής στο έγκλημα. Το συμβάν έχει ως εξής. Ο γιος και η σύζυγος του θύματος μαζί είχαν πάρει απόφαση σε προγενέστερο χρόνο από τον φόνο να δολοφονήσουν το θύμα για οικονομικές και οικογενειακές διαφορές. Αρχικά ο 25χρονος γιος που βρήκε στην Πρέβεζα τον 39χρονο φίλο του προμηθεύτηκαν από την περιοχή της Πρέβεζας ένα κυνηγητικό όπλο και την 20 Δεκάτου, δηλαδή μια μέρα πριν από το φόνο, ήρθαν στην περιοχή της Συμμαθίας, πήγαν στο σπίτι της μητέρας τους, συναντήθηκαν εκεί και εκεί αποφάσισαν να γίνει το έγκλημα την επόμενη μέρα, 21 του μηνός. Διανυκτέρευσαν στην περιοχή της Βέρειας και από απογευματινές ώρες της 21 Δεκάτου, μετά από καθοδήγηση και παρέχοντας πληροφορίες η σύζυγος του θύματος προς τον γιο για τις κινήσεις του σύζυγου της, τους πληροφόρησε το σημείο που βρισκόταν, όπου πήγε ο γιος μαζί με τον συνεργό του, στήσανε νέδρα στον πατέρα του και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε με μονόκανο κυνηγητικό όπλο στο στήθος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του θύματος. Στη συνέχεια οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν πάνω στο αυτοκίνητο με το οποίο είχαν έρθει στην περιοχή, στο σημείο του φόνου, και ξεκίνησαν να γυρίσουν προς την Πρέβεζα. Στη διαδρομή κοντά στην Εγνατία πέταξαν τα ρούχα που φορούσαν και αφού άλλαξαν τα ρούχα τους και το κυνηγητικό όπλο με το οποίο είχαν πραγματοποιήσει το φόνο. Αφού ομολόγησαν προς αχθέντες εδώ στην υπηρεσία του Τμήματος Ασφάλειας Βέρειας, συνέχεια η δικογραφία διαβάστηκε στον εισαγγελέα επιμελικών Βέρειας, από όπου εκδόθηκαν αντάλματα σύλληψης και των τριών δραστών. Συνελήφθησαν, προσήλθησαν στον εισαγγελέα και όπου θα απολογηθούν τις προσεχείς ημέρες ενώπιον του ανακριτή, αφού πήραν προσωρινά 48 ώρες μία προς απολογία. Αυτά ως προς το ιστορικό της υπόθεσης. Ως γεγονός είναι ένα τραγικό γεγονός, γιατί διαλύονται οικογένειες. Καλό είναι όταν υπάρχουν οικονομικές και οικογενειακές διαφορές να επιλύονται με άλλες διαδικασίες και όχι να φτάνουμε στα σημεία να κάνουμε εγκλήματα όπου πλέον κανένας δεν είναι στο τέλος ευχαριστημένος. Μπορούμε να ρωτήσουμε, όταν εννοείται οικογενειακές διαφορές, φυσική και μόνη μπορεί να γίνει. Όχι σε αυτό το επίπεδο, όχι. Για θέματα οικογενειακές και οικονομικές διαφορές, γιατί είναι προσωπικό δεδομένο. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία παρακολουθούσε το γιο και την οικογένεια. Πώς φτάσατε σε αυτό, πείτε μας. Με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν, πληροφορίες, μαρτυρίες, καταθέσεις και ο τρόπος δράσης
δηλαδή το σημείο όπου έγινε ο φόνος, μας έδειχναν κάποιους βασικούς υπόπτους. Ο τόπος δράσης, είπατε. Ο τόπος. Ο τόπος δράσης. Ο τόπος δράσης. Δηλαδή, ο τόπος του εγκλήματος. Μας οδήγησε στο να συμπεράνουμε ότι πρέπει το έγκλημα να ήταν από το στενό περιβάλλον. Εστιάσαμε την προσοχή μας εκεί, συλλέξαμε ό,τι πληροφορίες είχαμε, ό,τι στοιχεία είχαμε. Και όταν μπορέσαμε και βρήκαμε τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που μπορούσαμε να μας οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών, τις προσαγάγαμε εδώ στην υπηρεσία και ανακοινώμενοι ομολογήσαμε την τάξη τους. Τώρα που εξιχνιάστηκε η υπόθεση, τα αποδεικτικά στοιχεία που σας έκαναν, σας οδήγησαν να δέσετε την υπόθεση, ποια ήταν τα στοιχεία κλειδιά για να τους συλλάβετε? Τα πολλά ψέματα. Αντιφάσιμα. Τα πολλά ψέματα. Έχουν δηλώσει μεταμέλεια οι δράστες? Έχουν σημάδια μεταμέλεια? Αυτό γνωρίζουν οι ίδιοι τους. Στην ανάκριση έχουν πει ότι έχουν μεταμελήσει? Έχουν μεταμελήσει. Αυτό δήλωσε. Είναι ο νεκρός δεδίδης. Και το έγκλημα δεν διαγράφει. Καλό ήταν να μην γίνει. Ευχαριστώ. Εκείνο που μας δημιούργησε εμάς την αρνητική εικόνα ήταν ότι στα τόσα χρόνια σαν διευθυντής σπάνια βλέπω γιος να σχεδιάζει το έγκλημα σε βάρος του